κάνει τοποθέτηση. Κάνει τοποθέτηση ή ερωτήσει. Ερωτήσει, έτσι παιδιά. Ετοιμή. Να κάνουμε ερωτήσει. Γραφούμε. Πάμε. Είδαμε δύο διαφορετικά εμείς στην ομάδα σας. Στο δεύτερο ήρθε και είδα ποια εικόνα που έχετε. Περιορίσαμε την γραμμάτα πάρα πολύ στο να δημιουργήσει το κοινωνικής. Πήσαμε ψηλά και δεν κατάφερε ούτε να μας κάνει ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τους ίδιους παίκτες, δείξαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα και αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε τον αριθμό της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα έχει έμπειρους παίκτες. Μπορούσαμε να πάσει στη μία τη ζημία. Όπως και έγινε. Δυστυχώς, στο δεύτερο ημίχρονο είναι σαν να μην παίξαν καθόλου. Δυστυχώς. Εντάξει, έτσι είναι. Είναι διαφορά δυναμική που έφερε όλου του σύνολου παιχνίδι. Γιατί είδαμε σχετικά ένα κακό παιχνίδι. Είναι μια... Κοιτάξτε, δεν είχε πολύ τον ρυθμό. Ακριβώς. Κοιτάξτε. Είναι θέμα δυναμικού. Όλα τα παιχνίδια στην Super League 2 κρίνονται στον γκολ, άντε στο δεύτερο. Και δεν έχουμε μεγάλε αποστάσει σε ομάδε. Είτε είναι τελευταίο κάποιο, είτε είναι πρώτο. Βλέπετε ότι δύσκολο είναι και δύσκολο να μην. Από εκεί και μετά όμως προσπαθείς να έχεις μια σοβαρότητα στο κύπελλο και να μπορείς να έχεις μια σταθερότητα όσο μπορείς. Εμείς αυτή τη στιγμή σε αυτό το παιχνίδι δεν την είχαμε καθόλου. Άλλο ένα ημίχρονο, άλλο πρόσωπο στο ένα, τελείως διαφορετικό στο δεύτερο. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Καλαμάτα. Αν ήμασταν σοβαροί όπως ήμασταν στο πρώτο, πιστεύω ότι η Καλαμάτα σήμερα θα έχει πολύ δύσκολο. Γιατί για εμάς επειδή τη βλέπουμε την ομάδα ήταν να σας αναφέρουμε και από τα γρήγορα που είναι εντός έδρας της ομάδας. Ναι, πιστεύω ότι είναι υποκτημάτιο τον αντίπαλο. Ίσως και ο αντίπαλος την έκανε να μην φαίνει. Ποτέ δεν έκανε το αντίπαλο. Και ένα σχόλιο για την Μαύρη Κύλα γιατί έχει περάσει. Γιατί θα μπορούμε να πούμε ότι εμείς κάναμε την Καλαμάτα στο δεύτερο να φανεί και να μας νικήσει. Δεν το κάναμε όπως εμείς. Καλαμάτα. Για να μας νικήσει. Και ένα σχόλιο για την Μαύρη Κύλα γιατί έχει περάσει τις φορές και τα. Κοιτάξτε, η Καλαμάτα είναι στην καρδιά μου όπως όλες οι ομάδες που έχουν παίξει. Έχουμε να βρεθεί και πρέπει να βρεθεί και ξέρετε όλοι που είναι. Και είναι κρίμα γιατί είναι μια πόλη που έχει παλμό, ποδοσφαιρικό παλμό και πρέπει να το ζήσει. Ευχαριστούμε.